ο ηθήνων νους μιας συλλογικότητας είναι ο ανώτερος στην τάξη. Στο παράδειγμά μας είναι ο κοσμικός νους, ο ανώτερος νους. Κατά συνέπεια, θα δούμε την διαδρομή από τον ανώτερο κοσμικό ιόχρου νου. Η ιόχρου πνοή του ως ροή και ως ακτίνα εντυπώνει τους επόμενους νόες. Δηλαδή, στο παράδειγμα του οραματισμού μας στην αρχή, εάν αυτό το δίκτυο που οραματιστήκαμε ψηλά στον ουρανό ήταν του ιόχρου κοσμικού νόος, του υψίστου νόος, τότε όταν διαμοιράστηκε στην δεύτερη τάξη των δικτύων, είναι αυτό που λέμε ότι εντύπωσε τους επόμενους νόες, γιατί μπήκε με τις δυνάμεις του και λειτουργήσε μέσα εκεί. Μπήκε για να γίνει μαζί τους ένα. Για να γίνει μαζί τους ένα, τους εντυπώνει. Όταν δέχτηκαν την εντύπωση, μετά μαζί κινήθηκαν προς τα κάτω για να εντυπώσουν εκείνο που θέλανε. Αυτοί λοιπόν, οι επόμενοι νόες, η δεύτερη την τάξη, εντυπώνουν τις δικές τους συλλογικότητες, δηλαδή ήρθε ο ανώτερος νους και εντύπωσε τα από κάτω δίκτυα. Μερικοί εντυπώθηκαν ορθά και δυνατά, μερικά τμήματα δεν εντυπώθηκαν πολύ καλά. Σαν το φωτοτυπικό που όταν έχει μελάνι βγάζει πολύ ωραία, όταν δεν έχει μελάνι τα κάνει λίγο ξεθοριασμένα. Όσα λοιπόν έμειναν ξεθοριασμένα, έρχονται εκείνοι οι οποίοι εντυπώθηκαν με πλούσιο μελάνι και το έχουν αυτό που παρέλαβαν και κάνουν τη λειτουργία που έκανε κατευθείαν ο κοσμικός νους επάνω τους, το κάνουν στο διπλανό τους. Και έτσι και αυτοί που δεν είχαν καλά μελάνια διορθώνεται το πράγμα, ξαναεντυπώνονται από τον δίπλα τους. Οπότε καταλήγουν όλοι να έχουν το πρότυπο, αυτό που εντυπώθηκαν. Όλοι αυτοί λοιπόν, και αυτός που εντύπωσε και οι εντυπωμένοι, έρχονται και εντυπώνουν εμάς. Εμείς θα πρέπει να δεχτούμε την εντύπωση ή να την απορρίψουμε, το ελευθέριο της βουλήσεως. Εάν δεχτούμε, πάλι πρέπει να έχουμε μελάνι. Πρέπει δηλαδή να έχουμε τα εργαλεία και τη συμβατότητα για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, η μεταβατική, από τον έναν στον άλλον. Εμείς, με τη σειρά μας, μέσα μας, προσέξτε, στο παράδειγμα είμαστε η τρίτη τώρα την τάξη, υπήρξε και το δίκτυο το οποίο έφτιαξαν από κάτω. Αυτό ας υποθέσουμε ότι είναι το περιεχόμενο της δικιάς μας συλλογικότητας. Το περιεχόμενο που έχουμε μέσα μας, των ζώων που είμαστε και των μικρών ζώων που έχουμε μέσα μας. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς που έχουμε εντυπωθεί και κάνουμε αυτό που περιγράψαμε πριν. Κοιτάμε μέσα μας ποιος δεν εντυπώθηκε καλά, που δεν έφτασε. Οι σφραγιδούλες πήγανε παντού. Το πρότυπο ήταν ολόκληρο ή το μισό. Και αρχίζουμε και εντυπώνουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας.
Γιατί έχουμε παραλάβει, έχουμε εντυπωθεί. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εντύπωση, την καταγραφή, το πέρασμα μέσα σε όλη μας την επικράτεια. Μέσα λέμε σε όλη μας την συλλογικότητα. Και αυτή είναι μια εργασία που κάνουμε στους διαλογισμούς μας. Θα κάνουμε ένα δίλεπτο με αυτό, για να νιώσουμε την διαδικασία. Πάμε, κλείνουμε τα ματάκια. Θα χρησιμοποιήσω την ιόκου ενέργεια. Οραματιζόμαστε τον εαυτό μας σαν μία συλλογικότητα. Είμαστε πολλές ζωές μαζί που συνεργάζονται. Είμαστε σκέψεις φτιαγμένες από ζούλες. Είμαστε συναισθήματα φτιαγμένα από ζούλες. Είμαστε βιολογικό σώμα φτιαγμένο από ζούλες. Παρουσιάζουμε προς τα πάνω τον δικό μας ηθήνοντα νου. Αυτόν τον νου που είναι υπεύθυνος για μας. Παρουσιάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Κοιτάμε ψηλά με αυτόν τον νου και βλέπουμε από πολύ ψηλά η όχρου βροχή να έρχεται από τον ουρανό και να μας διαπερνά. Επειδή θέλουμε να εντυπωθούμε την ιόχρου ενέργεια, ανοίγουμε για να υποδεχτούμε την βροχή μέσα μας. Ανοίγουμε όλες μας τις σκέψεις, κατευθύνοντας όλες τις ζωές να λάβουν η όχρου ενέργεια και να εντυπωθούν. Ανοίγουμε όλα μας τα συναισθήματα . Κατευθύνουμε όλες τις ζωές που τα αποτελούν να υποδεχτούν την ιόχρου ενέργεια μέσα από τη μόβροχη και να ξεπληθούν. Και να την αφομοιώσουν. Κατευθύνουμε όλες μας τις αισθήσεις να ανοίξουν και να παραλάβουν η όχρου ενέργεια. Όλες οι ζωές που εργάζονται και αποτελούν τις αισθήσεις, παραλαμβάνουν. Εντυπούμενες. Στρέφουμε
και το βιολογικό μας σώμα να ανοίξει και να υποδεχθεί μέσα σε όλες του τις ζωές την ιόκρου βροχή. Ξεπλένονται και αφομοιώνουν. Ο νους μας ως αρχηγός οργάνωσε και άνοιξε, παρέταξε 4 συλλογικότητες μας. Τη συλλογικότητα του νοητικού μας, τη συλλογικότητα του συναισθηματικού σώματος, την συλλογικότητα του αισθαντικού σώματος και την συλλογικότητα του πυκνού μας σώματος. Οραματιζόμαστε τις συλλογικότητες αυτές και τις 4 να έχουν παραλάβει και να γίνονται μοφ. Αν το νοητικό μας είναι σφαίρα, μία νοητική μοφ σφαίρα έρχεται γύρω από το κέντρο της καρδιάς μας, μια μεγάλη νοητική σφαίρα. Μοφ. Αν το συναισθηματικό μας σώμα είναι μια σφαίρα, μια μεγάλη μοφ σφαίρα, έρχεται γύρω από το κέντρο της καρδιάς μας, πιο μέσα από την νοητική και οργανώνεται ομόκεντρα. Με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας έχουμε μια μεγάλη μοβ νοητική σφαίρα, τη σφαίρα μας, το σώμα μας, και μια μικρότερη συναισθηματική σφαίρα, το σώμα μας. Αν η αισθαντικότητά μας είναι μια σφαίρα, η σφαίρα αυτή έχει γίνει μοβ και την φέρνουμε και αυτή ομόκεντρα, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας, και είναι μικρότερη από την συναισθηματική σφαίρα. Αν το βιολογικό μας σώμα είναι μία σφαίρα, γίνεται μοβ και την φέρνουμε και αυτήν ομόκεντρα, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, και είναι σφαίρα μικρότερη από την αισθαντική μας σφαίρα. Έτσι, ο νους μας οργάνωσε ολόκληρη την ένσαρκη προσωπικότητά μας σε 4 ομόκεντρες μοβ σφαίρες. Για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε τις 4 σφαίρες ως μία συλλογικότητα, μπορούμε να τις κλείσουμε μέσα σε μία πολύ μεγάλη
μοβ χρυσή τετράγωνη πυραμίδα. Η βάση της πυραμίδας πολύ κάτω από τα πόδια μας και η κορυφή της πυραμίδας ψηλά πολύ πάνω από το κεφάλι μας. Όσο πιο μεγάλη είναι η πυραμίδα μας, τόσο πιο άνετα αναπνέουμε. Γιατί ο εγκέφαλός μας καταγράφει ότι έχουμε χώρο. Και έτσι οι πνεύμονές μας απλώνονται και λειτουργούν χωρίς πίεση. Μπορούμε να διατηρήσουμε την εικόνα της μοβ βροχής από εκεί ψηλά, να διαπερνά την τετράγωνη πυραμίδα μας, να διαπερνά και τις ομόκεντρες σφαίρες των φορέων μας και να είμαστε δηλαδή σε μια διαρκή, ιόχρωη ανανέωση και παραλαβή. Επειδή η όχρους ενέργεια πρέπει να γίνει οικία πρώτα με τους φορείς μας και μετά να είμαστε στην διαρκή παρουσία της, γι' αυτό μαθαίνουμε, αφού παραλάβαμε και αφού δείξαμε με τη θέλησή μας ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της παρουσίας της όχρου ενέργειας, οραματιζόμαστε να φεύγει όλη η όχρους ενέργεια σαν να αποχρωματιζόμαστε, σαν να εξαερώνεται και να μπαίνουμε μέσα σε ένα λευκό χρυσό φως, το οποίο θα εργαστεί στο όνομα της όχρου παρουσίας και θα λειτουργήσει για να αφομοιώσουμε ό,τι μπορέσαμε και ό,τι επιτράπει να παραλάβουμε και να το μεταβολήσουμε. Παραμένουμε λοιπόν πλήρης ιόχρου ενέργειας, που όμως εξαερώνεται ενώ υπάρχει, για να μην αισθανόμαστε πίεση στους φορείς μας. Και η χάρη της παρουσίας της ιόχρου ενέργειας έρχεται με λευκό χρυσό φως και μας βοηθά στην περαιτέρω αφομοίωση. Στο κέντρο της καρδιάς μας παραμένουμε σε ηρεμία καταγράφοντας τις ενεργειακές διαφορές πριν από την παραλαβή της ιόχρου ενέργειας, μετά την παραλαβή, μετά την απόδοση, και όπως είμαστε τώρα. Οποιαδήποτε άσκηση κάνουμε ενεργειακής παραλαβής, όσο μικρή και αν είναι,
είναι σημαντικό στο τέλος να γειωνόμαστε. Επειδή όταν αλλάζει η κραδασμικότητά μας, οι φορείς μας μοιάζει να αιωρούνται και εμείς θέλουμε ενσώματη αφομοίωση μέσα στο σώμα μας. Δεν αιωρείται τίποτε, όλα είναι ομόκεντρα, η καρδιά μας είναι ο μεγάλος κεντρικός τους μαγνήτης. Και αυτή η καρδιά είναι αφιερωμένη στις θείες δυνάμεις και στο θείο έργο μέσα σε αυτό το νέο παρόν του πλανήτη μας. Παρατηρούμε τη μεγάλη μας τετράγωνη πυραμίδα. Νιώθουμε τα πέλματα των ποδιών μας στο έδαφος. Νιώθουμε την ανάταση του νου μας. Και την ισορροπία. Ενεργειακή ισορροπία. Μαθαίνουμε ότι εμείς πρέπει να την ρυθμίζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε ρυθμιστές των ενεργειών μας. Και να διατηρούμε ισορροπία. Αναπνέουμε αργά, με συνείδηση του σώματός μας. Και της ιερής ιόχρου παρουσίας εντός μας. Αναλογιζόμαστε πώς είναι να είμαστε μέρος της. Πώς είναι να είμαστε τμήμα της. Μέσα στον αφαλό μας οραματιζόμαστε ένα μεγάλο ιόχρου χαμόγελο. Ανασένουμε. Το ιόχρου χαμόγελο να πάει παντού. Μέσα μας και γύρω μας. Ο καθένας βιώνει ατομικά και θα επανέλθει μέσα στο χώρο αντιληπτικά και σωματικά, σεβόμενος τις διαδικασίες και του διπλανού του. Παίρνουμε πάντοτε το χρόνο μας
γιατί αναγνωρίζουμε την κραδασμική απόσταση, τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της κανονικής μας κατάστασης και της διαλογιστικής μας κατάστασης. Επανερχόμαστε. Αποκτήσαμε συνείδηση της συλλογικότητάς μας και πώς αυτή κομμάτι-κομμάτι έγινε μέρος της ιόχρου παρουσίας. Η παρουσία εκτείνεται από πολύ πολύ ψηλά έως πολύ πολύ βαθιά. Και εμείς μέσω της παρουσίας που ενσωματώνουμε εκτινόμαστε απεριόριστα από πολύ πολύ ψηλά έως πολύ πολύ βαθιά. Και τα κύτταρά μας εκτείνονται επειδή η νοητικότητά τους ανταποκρίνεται στην δική μας νοητικότητα. Και έτσι μέσα από μας τα κύτταρά μας εκτείνονται από πολύ πολύ ψηλά έως πολύ πολύ βαθιά. Αφομοιώνουμε τη δυνατότητα η διεύρυνση του ενός μέσα στο άλλο, όπως είναι η παρουσία εμείς τα κύτταρά μας, έχουμε κατευθείαν τρεις συλλογικότητες, η μία μέσα στην άλλη. Αυτή η διεύρυνση αλλήλων ονομάζεται αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή χωρούν όλοι μαζί μεταξύ τους. Γιατί ο ένας παίρνει από την δυναμική και το ρεύμα του άλλου. Έτσι το κύτταρο που είναι το πιο μικρό παίρνει την δυναμική τη δική μας και φτάνει μέχρι την παρουσία που είναι μέσα μας. Και η παρουσία που είναι το ανώτερο περνάει μέσα από τη δυναμική τη δική μας, δηλαδή μικραίνει, περιορίζεται και περιορίζεται ακόμη περισσότερο έχοντας φτάσει στο κύτταρο. Έτσι, στον αρχικό οραματισμό που κάναμε με τα δίκτυα, τέσσερα επίπεδα δικτύων, είδαμε ότι η αρχική παρουσία πέρασε μέσα σε άλλα και κατέληξε γήινα. Θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει τον διαλογισμό και να το κάνουμε αντίστροφα,
Δηλαδή, το γήινο μέσα από τα άλλα τρία επίπεδα δικτύων φτάνει το απέραντα ψηλά και μακρινά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο στους διαλογισμούς μας το κοσμικό έρχεται μέσα μας και εμείς ανερχόμαστε στο κοσμικό. Είναι αυτή η δυνατότητα του να φτάσουμε πολύ πολύ ψηλά και πολύ πολύ βαθιά, επειδή φτάνει η παρουσία που υπάρχει μέσα μας. Ακολουθούμε δηλαδή τις διαδρομές της. Σκεφτείτε, αν και το παράδειγμα είναι έτσι και έτσι, μία σταγόνα χρώματος, πώς βάφει ένα ποτήρι νερό. Σκεφτείτε αυτό το ποτήρι το νερό να χύνεται μέσα σε μια λίμνη και αυτή η λίμνη να χύνεται μέσα σε έναν ωκεανό. Φτάνει λοιπόν η σταγόνα το χρώμα μέσα στον ωκεανό, έχοντας περάσει διάφορες βαθμίδες όγκου. Έτσι ο ωκεανός είναι πλέον μέσα σε αυτό το χρώμα, αλλά και η λίμνη είναι μέσα σε αυτό το χρώμα και το ποτήρι το νερό είναι μέσα σε αυτό το χρώμα. Η μνήμη του δηλαδή τα έχει όλα. Εκτείνεται μέσα σε όλα. Και οι άλλοι εκτείνονται μέσα σε αυτό ή περιορίζονται μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η αλληλοπεριχώρηση. Η διεύρυνση ξεκινά από την κεντρική πηγή, την οποία βλέπουμε σαν ένα αναβλύζον κέντρο. Σκεφτείτε μια πηγή που αναβλύζει. Και φτάνει μέχρι τα άκρα της περιφέρειάς της. Δηλαδή, αν έχουμε μια σφαίρα και στο κέντρο είναι η αναβλύζουσα πηγή, θα φτάσει διευρυνόμενη μέχρι την περιφέρεια της σφαίρας. Εάν ο περιοριστικός δακτύλιος της σφαίρας σπάσει, τότε θα διευρυνθεί ακόμη περαιτέρω και στα άλλα περιβάλλοντα μέσα στα οποία βρίσκεται η σφαίρα. Είναι η παρουσία και είμαστε η παρουσία, ομού, μαζί. Μπορεί να είμαστε παντού ταυτόχρονα ή να είμαστε ετεροχρονισμένα. Παράδειγμα, κοσμικές συχνότητες που φτάνουν σε εμάς ετεροχρονισμένα. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει από την πηγή τους πολύ 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 έτη φωτός πριν και μέχρι να φτάσουν στο μικρό μας πλανήτη έχουν εμποτίσει στη διαδρομή τους ό,τι έχουν συναντήσει, αλλά την ώρα που εμείς εμποτιζόμαστε εδώ, γιατί έφτασαν και σε εμάς, δεν είναι χρονικά η ίδια στιγμή, είναι ετεροχρονισμός. Όμως, είμαστε μαζί με όλους όσους ήδη έχουν εμποτίσει. Οπότε δεν χρειάζεται όλοι μαζί να έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς. Ο καθένας, την ώρα τη δική του, όταν το λάβει, είμαστε όλοι μαζί εν πνεύματι. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι είμαστε. Είμαστε η παρουσία. Είμαστε μέσα σε αλληλοπεριχώρηση. Είμαστε σε διεύρυνση ή περιορισμό καταβούληση. Είμαστε. Αυτό το είμαστε
το οποίο είναι ίδιο με το είναι της πηγής, συμβαίνει μέσω ταύτισης. Ταυτιζόμαστε με την πηγή ή η πηγή ταυτίζεται με την περιφέρειά της. Αλληλοταυτιζόμαστε. Και έτσι όλοι είμαστε μέσα σε όλους. Και όλοι μαζί είμαστε. Πώς κατανοεί η συνείδησή μας τον όρο ταύτιση? Είναι μια έννοια που σημαίνει γίνομαι, ταυτίζομαι, γίνομαι. Καταλήγω να είμαι εντελώς το ίδιο με εκείνο το οποίο έτεινα προς ταύτιση, με εκείνο με το οποίο ταυτίστηκα. Καταλήγω να είμαι με απόλυτη ομοιότητα, καταλήγω να έχω την ίδια θέληση και τον ίδιο στόχο, καταλήγω να έχω τον ίδιο ήχο και να βρίσκομαι σε συμφωνία, σε εναρμόνιση. Η ταύτιση μας φέρνει να είμαστε εκείνο ή να είμαστε αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για πολύ μεγάλες αποστάσεις πόλων που λέμε ότι ταυτίζονται, όπως είμαστε εμείς ως άνθρωποι και το κύτταρό μας, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, ως συχνότητες και ως λειτουργία, σημαίνει, να το προσέξουμε αυτό, ίδιο, αλλά αναλογικά ίδιο. Τι σημαίνει αναλογικά ίδιο? Σημαίνει όχι ακριβώς ίδιο, όπως εκείνο, έτσι και το άλλο, αλλά δεν είναι να βάλουμε ένα καρμπόν και να ακουμπήσουν ακριβώς τα σημεία επάνω. Αναλογικά είναι ίδια. Όπως γνωρίζουμε στα κλάσματα, τις αναλογίες, παραδείγματος χάρη, το κλάσμα 3 τέταρτα είναι ίδιο με το κλάσμα 6 όγδοα. Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με το ίδιο. Είναι το ίδιο με το κλάσμα 18 24 ή με το 36 48 ή ένα πολύ μεγαλύτερο νούμερο που είναι, αν πολλαπλασιάσουμε με τις 100.000 πάνω και κάτω, αριθμητή και παρονομαστή, και παίρνουμε 3.600.000 προς 4.800.000. Το τεράστιο νούμερο που φαίνεται το τελευταίο με το μικρό αρχικό μπροστά είναι ίδιο, αναλογικά ίδιο. Και αυτό συμβαίνει, ότι είμαστε αναλογικά ίδιοι, επειδή είμαστε διαρκώς κλάσμα του μέρους. Είμαστε κλάσμα του μέρους. Μέσω αυτού είμαστε ολόκληροι. Είμαστε η παρουσία, αλλά είμαστε κλάσμα του μέρους της παρουσίας. Η παρουσία του ενός μέσα στον άλλον είναι μια διαρκής αλληλεπίδραση. Επίδραση δηλαδή μεταξύ τους. Αυτή παράγει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές που πραγματώνουν την αλληλεπίδραση μεταφέρουν ποιότητες. Οδηγούν σε σύνθεση. Τα σχετιζόμενα μέρη οδηγούνται σε σύνθεση μεταξύ τους.
όταν υπάρχει σύνθεση, επιτυγχάνεται μία ομοιόσταση. Και τελικά επέρχεται ενοποίηση. Την προηγούμενη φορά είπα για τις νέες ουσίες από παλαιές πηγές ή από νέες πηγές, ότι δημιουργούν μία νέα ουσία σε αυτό το νέο παρόν, επειδή παράγουν ένα κράμα νέο. Και εξήγησα ότι αυτό το νέο κράμα παράγεται μέσω συγχώνευσης των διαφορετικών κρατασμών. Η συγχώνευσή τους δίνει τη νέα ουσία. Αυτή η συγχώνευση είναι μετά την ενοποίηση. Η ορθή σχέση του ενός ως προς το άλλο οδηγεί σε συμμετρία. Οδηγεί σε ταύτιση αξώνων και οδηγεί σε ταύτιση κέντρων. Όταν αυτό συμβεί, όταν αυτή η ταύτιση είναι γεγονός, τότε η ύπαρξη ομοιοτήτων μεταξύ τους τεκμηριώνει την ύπαρξη και άλλων άγνωστων ομοιοτήτων. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε κάποιες ομοιότητες, λέμε όπως εκείνο, έτσι και εμείς. Όπως εμείς, έτσι και εκείνο. Αλλά η γνώση αυτή περιέχει και ένα άγνωστο τεράστιο κομμάτι που είναι ομοιότητες που δεν έχουμε ανακαλύψει, που δεν τις γνωρίζουμε. Οπότε, όταν γνωρίζουμε φόρμουλες που ισχύουν, φόρμουλες, τύπους, εξισώσεις, τότε συμπεραίνουμε τύπους, φόρμουλες, εξισώσεις και για άλλες άγνωστες ομοιότητες που μένει να αποδειχθούν. Δηλαδή κάνουμε υποθέσεις, βάσιμες υποθέσεις. Γιατί αν αυτό και εκείνο και το άλλο ισχύει, τότε βγάζουμε συμπεράσματα και φτιάχνουμε μια καινούρια εξίσωση, η οποία όμως πρέπει και να αποδειχθεί. Παραδείγματος χάρη, μεταξύ του κοσμικού και ανθρώπινου λόγου έχουμε αναλογίες και εργαζόμαστε με αναλογίες. Αν ξέρω κάτι για μένα, το πώς λειτουργώ, όχι στην καθημερινότητά μου, ως πειρά, ως ενέργειες, αυτό το ίδιο μπορώ να το βάλω ως θεωρία και να περιμένω να αποδειχθεί και για τον κοσμικό λόγο. Ποια η απόσταση μεταξύ μας? Τεράστια, αλλά υπάρχει αναλογία. Το ίδιο μεταξύ ηλιακού λόγου και πλανητικού λόγου. Δηλαδή μεταξύ του ηλιακού μας συστήματος και του πλανητικού μας συστήματος. Τι ξέρουμε για το πλανητικό σύστημα? Κάποια πράγματα. Αναλογικά μπορούμε να τα σκεφτούμε για τον ηλιακό λόγο. Τι ξέρουμε για τον ηλιακό λόγο? Αναλογικά θα ψάξουμε να δούμε πώς ισχύουν και στον πλανητικό μας λόγο. Άρα με τον τρόπο αυτό, ενώ δεν έχουμε αποδείξεις ακόμη, έχουμε όμως τη δυνατότητα μέσω του νου μας να κάνουμε αναλογίες και έτσι να διευρύνεται το πεδίο και να αναγνωρίζουμε δεδομένα. Αυτές τις αναλογίες μέσω των οποίων φτιάχνουμε τις φόρμουλες τύπους, τις εξισώσεις, τις αναλογιζόμαστε, τις στοχαζόμαστε, σημαίνει μια διάρκεια.
τις διαλογιζόμαστε, σημαίνει ένα βάθος έρευνας. Τις συγκρίνουμε, σημαίνει δυνατότητα συλλογής κρίσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων. Τις συγκεφαλαιώνουμε, δηλαδή φτιάχνουμε με τα αποτελέσματα που συνάγουμε από τις γνώσεις μας ένα κεφάλαιο γνωστικό. Τις οργανώνουμε, τις ταξινομούμε, ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε.